τρίπλο στόχο για τις 15 Νοεμβρίου θέτουν Τουρκία και ψευδοκράτος που ετοιμάζουν μια άνευ προηγουμένου φιέστα για τα εγγένεια του νέου παράνομου Ερτσάν. Καταρχάς θέλουν πάση θυσία να δουν εκείνη τη μέρα ρωσικό αεροπλάνο να προσγειώνεται στο διάδρομο του νέου αεροδρομίου. Παρά τη διάψευση από τη Μόσχα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να οργιάζουν μεταδίδοντας ένα σειρμό αντικρουόμενων πληροφοριών. Η Γέννη Σοφάκ γράφει σήμερα πως οι πτήσεις μεταξύ Μόσχας και κατεχομένων θα πραγματοποιούνται μέσω Αττάλειας. Αυτό ανατρέπει το χιλιοεπομένο τα τελευταία 24 ώρα απευθείας πτήσης. Σε αυτή την περίπτωση, η τουρκική κυβέρνηση κομίζει γλαύκα εις Αθήνας, καθώς ετοιμάζεται να εκμεταλλευτεί πολιτικά μια πρακτική παράνομη μεν που όμως ακολουθείται εδώ και χρόνια. Αεροσκάφη φτάνουν στα κατεχόμενα μέσω τουρκικών αεροδρομίων με τουρκικούς κωδικούς. Ο Ερχάν Αρικλή διατείνεται πάντως πως συνεχίζονται διαπραγματεύσεις με δύο ρωσικές αεροπορικές εταιρείες. İki şekilde Rusya'dan turist bekliyoruz. Yani şöyle düşünün, şu anda Rusya ile Güney Kıbrıs'ın araları oldukça limani. Bir önceki 600 küsür bin turist gitmişti Güney Kıbrıs'a. Bu sene gidemiyor çünkü uçak yok. Dolayısıyla biz bu boşluğu doldurabiliriz. O turistlerin büyük bir kısmını buraya çekmeyi hedefliyoruz. Στόχος δεύτερος ανήμερα της Μαύρης επαιτίου να προσγειωθεί στο Ερτσάν το πρώτο αεροσκάφος της τουρκοκυπριακής αεροπορικής εταιρείας. Παραφράζοντας το γαλάζια πατρίδα, οι Τουρκοκύπροι θα ονομάσουν την εταιρεία Γαλάζια Κερινιά. Şirket hazır, kuruluş hazır, uçaklar hazır. Umarım ki 15 Kasım'a Ercan Havaalanı ile birlikte kendi hava yolumuzun da Η τουρκοκυπριακή αεροπορική εταιρεία θα έχει αρχικά στόλο 5 αεροσκαφών. Στις 29 Οκτωβρίου προγραμματίζονται οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις από και προς την Τραπεζόντα. Ο τρίτος και πιο εφικτός στόχος είναι να κάνει ποδαρικό στο νέο αεροδρόμιο το προεδρικό Τεσετούρ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Έτσι κι αλλιώς ο Τούρκος πρόεδρος σκοπεύει να εγγενιάσει πανηγυρικά το νέο Ερτσάν. Στη Νέα Υόρκη, έκκληση προς τα μέλη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος απίφθινε και ο λεγόμενος Υπουργός Εξωτερικών των Κατεχομένων. Η Τουρκία παλεύει με νύχια και με δόντια ώστε να γίνουν κάποιες κινήσεις προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης του ψευδοκράτους μέχρι τη 15η Νοεμβρίου.